Ξέρεις, αν γουγκλάρει κανείς το όνομά σου, και το λέγαμε και προηγουμένως αυτό, με τη συνέντευξη που μας είχε φέρει η Έρη, είσαι από τα πρόσωπα που δεν θα δει κανείς κάτι για την προσωπική σου ζωή. Δηλαδή και να ψάξεις και να θες να βρεις, δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το έχεις φροντίσει εσύ, είναι κάτι που δεν θέλεις να βγει προς τα έξω, θεωρείς ότι δεν χρειάζεται να απασχολείς τον κόσμο γι' αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος, αλήθεια θέλω να πω. Ίσα δεν το έχω φροντίσει με μανία. Νομίζω ότι ελπίζω ή νιώθω ότι κάποιος άνθρωπος κάπως λίγο το αποπνέει ή δεν... Και επίσης, νομίζω ότι χαλάει και τη μαγεία μας. Δηλαδή, αν διαλέξαμε και λίγο αυτό το δρόμο, ή τουλάχιστον είναι όλη η μαγεία του να έρθει κάποιος στο θέατρο ή να δει μια σειρά και εκείνη τη στιγμή να χαθεί στο ότι να χάσει την Αλεξάνδρα, να δει την Νατάλια Ζόφκοβα τώρα στο underground. Γιατί όμως αυτό θα έκανε τη μαγεία του. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω, γιατί επειδή είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, όπως είναι και άλλοι συνάδελφοί σου, τι θα χαλούσε τη μαγιά από αυτό. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό το παραμύθι. Δεν κρίνω τίποτα και κανέναν. Επειδή για μένα και αυτή η δουλειά έχει να κάνει με κάτι πολύ παιδικό μέσα μου. Νομίζω ότι είναι το να διηγηθείς μια ιστορία είναι πολύ ιερό πράγμα. Οι άνθρωποι λέγανε ιστορίες γύρω από τη φωτιά για να μην φοβούνται. Από αθιωτά των προϊστορικών χρόνων. Και όλα τα κομμάτια είναι πολύτιμα. Το να πας να δεις έναν ηθοποιό που αγαπάς επειδή ξέρεις τι, πώς, τι και... Νομίζω ότι δεν ξέρω. Χάνει το άλλο κομμάτι στην ουσία. Ναι, είναι αυτό που θα κάνει. Ναι. Πώς θα το κάνει τώρα. Ναι. Αυτός αυτό ο άνθρωπος που έχει δηλώσει αυτό, που έχει αυτό. Παντρευτεί εκείνο, ναι. που, όλο αυτό. Πώς θα... Και θα χάσει αυτή τη μαγεία που τίποτα. Ναι. Και σήμερα είσαι αυτό και αύριο είσαι το άλλο. Είσαι κάτι άλλο. Ενώ ναι. Λίγο η προσωπικότητά μας όταν την προβάλλουμε, ίσως να μας καπελώνει και λίγο. Μπορεί να μην το θέλουμε, αλλά στο μυαλό του θεατή που είναι και αυτός παιδί. Ναι, έτσι, ωραίο είναι αυτό. Δεν το έχουμε ξανακούσει σε επιχείρημα. Πριν πάμε στην έρημη χώρα, επειδή ήταν ένας καθοριστικός σταθμός και τα ψέματα, εκεί πιάσατε θέμα του Me Too, έτσι. Τι σου άφησε αυτή η ιστορία ως ιστορία, ως αίσθηση και ως ένας άνθρωπος ενός χώρου που εντός εισαγωγικών απολογήθηκε. Δυστυχώς μόνο αυτός ο χώρος. Ναι, θα έπρεπε να ανοίξει κι αλλού. Ναι. Το λέγαμε και το ξαναλέγαμε. Τι σου άφησε αυτή η ιστορία. Η ιστορία των γυρισμάτων, τη συμμετοχή μου σε αυτή τη σειρά. Ναι, ναι, ναι. Και το Me Too γενικά. Το έδειξε η τέχνη, ας πούμε, ή μια σειρά. Προφανώς αυτό ήταν εκεί έβραζε και ευτυχώς άνοιξε μια πύλη κάποιες πολύ γενναίες γυναίκες και στον χώρο του αθλητισμού, μιας που είπατε, και συναδέλφισες. Ανοίξανε αυτό το κουτί της Πανδώρας. Mm-hmm. Και βγήκανε πάρα πολλά στην επιφάνεια. Αυτό είναι κάτι που μόνο καλό είναι λυτρωτικό. Mm-hmm. Είναι μια τεράστια προστασία για τα νεότερα παιδιά που έρχονται, που πλέον κάποιος που έχει αυτή την τάση, το επάγγελμά μας είναι, η δουλειά μας είναι πολύ εύκολο να χαθούν τα όρια του παιχνιδιού, της έκθεσης, του τι ζητάς στον άλλον, γιατί είμαστε πάρα πάρα πολύ ανοιχτοί και πρέπει να είμαστε ανοιχτοί ψυχικά, διαθέσιμοι, αυτή η λέξη είναι. Οπότε εκεί όσο και της εξουσίας όμως. Και της εξουσίας. Αυτό ένας σκηνοθέτης, ένας παραγωγός έχει ένα τεράστιο, μια τεράστια εξουσία πάνω σου. Και εμείς όταν είμαστε νέοι τον κοιτάμε με μάτια ορθάνυχτα και θέλουμε και να του προσφέρουμε και να πάρουμε και να... Είναι όλο μια διαδικασία. Οπότε είναι πραγματικά ιεροσηλεία να πατήσεις πάνω σε αυτό το πράγμα. Και για πολύ καιρό νομίζω... Και να τραυματίσεις ψυχές. Και να τραυματίσεις μια ψυχή. Αυτό το κουβαλάνε. Που δεν είναι ένα τραύμα που δεν το κουβαλάς. Και σε απομακρύνει και από αυτό που αγαπάς. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι που... είναι πολύ, τα όρια πολύ δυσδιάκριτα στη δουλειά μας. Οπότε όταν μιλήθηκε όλο αυτό το πράγμα και νομίζω ότι πλέον και εμείς που είμαστε πια μεγαλύτεροι
είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να προστατεύσουμε ένα παιδί όπως ήμασταν εμείς κάποτε. Τα μάτια μας είναι ανοιχτά, τα νέα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τα όρια. Όλοι οι νέοι σκηνοθέτες, οι νέοι άνθρωποι έχουν μια εντελώς άλλη αντιμετώπιση. Άλλη νοοτροπία και κουλτούρα πάνω σε αυτό, ναι, ναι. Υπήρχε μια νοοτροπία που κρατάει από πολύ παλιά. Εξουσίας, δύναμη, όπου αυτό ήταν και κάτι που σχεδόν δεν το παίρναμε χαμπάρι, ναι, γιατί ήταν μέσα. Έτσι απλά ήταν. Έτσι ήταν. Είναι αυτό που λέγαμε στη δουλειά μας, έπρεπε να έχουμε γερό στομά. Αυτό το κλασικό. Που το ακούμε και εμείς στη δουλειά μας. Και εγώ το έλεγα πολλές φορές στον εαυτό μου που με ρωτήσατε. Να κάνω στομάχι. Όχι, δεν κάνει στομάχι. Είσαι εργατικός, είσαι παρόν, αλλά. Έρημη χώρα, ετοιμάζεστε. Ετοιμαζόμαστε. Με πολύ χαρά έχουμε πάρει τα σενάρια, ο Γιώργος γράφει, ο Γκί Καφέφας. Η ιστορία, τώρα δεν θέλω, μοιάζει μην κάνεις spoiler, απλά. Όχι, όχι, εξελίσσεται, ναι. πάρα πολύ, εμβαθύνει, γίνεται πολύ συναρπαστική σε ψυχικό επίπεδο των χαρακτήρων, ανοίγουν το παρελθόν. Δεν θέλω να πω πολλά. Okay. Ούτως ή άλλως, το θέμα αυτό περιπλέκεται, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό, συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι έκανε τεράστια επιτυχία στο Netflix. Δηλαδή, προβολές, εκατομμύρια κόσμου την είδαν και την αγάπησαν και όλοι είχαν αυτή την αναμονή κοινού. Που λέμε πότε θα δούμε το δεύτερο. Ναι. Είναι και στην Ερτένα τώρα. Και στην Ερτένα είναι τώρα, ναι. Απλά από εκεί ξεκίνησε, ναι. από το πλατφόρμα του Netflix. Τα διαδικαστικά για το θέατρο δεν είπαμε. Μέρες, ώρες, μέχρι πότε. 12 παραστάσεις, δηλαδή με τη σημερινή 13, που σημαίνει ότι σε 2 εβδομάδες Κυριακή των Βαΐων κλείνει το underground, κλείνουν οι παραστάσεις μας, τελειώνουμε, αποχαιρετάμε, Τετάρτη με Κυριακή στο Θέατρο Ακροπόλ. Να πούμε τη σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς και η κινησιολογία της Αμαλίας Μπέννη, που είναι πολύ σημαντική. Ο Βασίλης, ο Παραλαμπόπουλος, ο Γιάννης Τσορτάκης, αυτοί οι υπέροχοι άντρες δίπλα μου, οι πάντρελοι, υπέροχοι, φανταστικοί συνεργάτες. Φαίνεται ότι περνάτε καλά. Περνάμε πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Είναι το έργο στα κόκκινα. Η μουσική, ο παλμός, η ένταση είναι. Και δεν θα γινόταν αλλιώς, αν δεν υπήρχε τόσο όμορφο κλίμα και άλλη μία παράσταση συνέργαση. Πρέπει να πάμε να δούμε, να προλάβουμε, να δούμε. Γιατί για 12 παραστάσεις, 13 με τη σημερινή, στο θέατρο Ακροπόλ Underground. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ τη χάρηκα. Και εγώ πολύ. Ειλικρινά, είσαι φοβερή. Και πολλά φιλιά στη μαμά. Θα το δει και εκείνη τώρα. Πολλά φιλιά.